Δύο μέρες, γιατί οι δυνάμεις ήταν ήδη, είχαν υποστεί υπερκόπωση και θεωρήσαμε να έρθουμε μια ομάδα πεζοπόρου να συνδράμουμε και εμείς τις προσπάθειες. Να είστε καλά, παιδιά, είμαστε γνώμονες. Σε αυτοκίνητα, στα οχήματα. Είναι γύρω στα 80 τόσα αυτοκίνητα, 80-50. Συν τα χωματολογικά του στρατού. Είναι 250 άντρες δηλαδή. 250 άντρες όλοι μαζί. Και είναι και εθελοντές από το κλέβο. Έχει πάρα πολλοί εθελοντές, η τοπική αυτοδιοίκηση, η παρούσα. Πρώτο και δεύτερο βαθμό, όλοι συμπαραστέκονται. Πάντως το επίτευγμα είναι πολύ μεγάλο. Διότι η εικόνα εχθεσινή με την εικόνα της είναι... Τρεις η ώρα το μεσημέρι, πώς καθόμαστε πίσω από το Παγκάκι με το Δήμαρχο. Έτσι. Βλέπαμε ένα νέφος, λες και βλέπεις τη Χειροσύμα ακριβώς και λέμε πάει. Έφυγε, πάλι θα φύγαν τα πάντα. Αφού κατάφερα τα παιδιά και δεν μπορείτε να το διανοηθείτε, να το λέτε. Και κόψανε εδώ πέρα τη φωτιά, το ότι δεν έχουμε θύματα, το ότι δεν έχουμε απώλειες, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Και που κατά τη δική μου γνώμη παίχτηκε όλο το μυστικό κάπου που δεν φαίνεται. Εχθές το βράδυ όταν έφυγαν 8 η ώρα τα εναέρια, είχε τόσες αιστείες πυρόσβεσης και πώς το λένε, ανάφλεξη και αυτά. Και λέω και αύριο η ίδια μέρα είναι. Και καθίσανε τα παιδιά, αρχηγέ μου, αφήστε ένα λεπτό, όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα. Απλώναν εδώ, ήμουν μια μισή ώρα, 300 μέτρα σωλήνα πάνε κάτω. Και μπήκαν όλα τα παιδιά μέσα για να μπορέσουμε να έχουμε το σημερινό. Δεν έγινε από μόνο του. Την ψυχή του δώσανε. Δηλαδή εκεί παίχτηκε όλο το παιχνίδι που δεν φαίνεται. Αυτό δεν το βλέπουν τα κανάλια, δεν το βλέπουν οι πολιτείες, δεν το βλέπουν. Τη δουλειά που έγινε χθες εκεί ήταν η πιο καθοριστική για μένα και από τις τρεις ημέρες. Εκεί παίχτηκε το παιχνίδι. Δηλαδή αν είσαστε εδώ 8 η ώρα το βράδυ, θα λέγατε ότι και σήμερα πάει το ίδιο πράγμα. Και βγήκε από αυτούς εδώ τους ανθρώπους. Ξεθεωμένους, τρεις μέρες θα τα δώσετε, τι γίνεται. Όλο το παιχνίδι κρύφτηκε χτες το βράδυ, που ήταν για μένα το πιο σημαντικό που έγινε. Εκεί παίχτηκε όλο το παιχνίδι. Σταματήσαμε. Βρέθηκε μία εικόνα το πρωί να βλέπουμε μόνο κάπνες και τίποτα άλλο. Δηλαδή, εσείς από σεμνότητα δεν θα τα πείτε ποτέ. Κύριε Πρόεδρε, ούτε ένας τραυματισμός πολίτη, ούτε με αναπνευστικά. Μεγάλη επιτυχία. Εκενώσαμε τις κατασκηνώσεις. Αυτό ήταν το πιο συγκινητικό που μου είπε. Και με πήρα τα παιδάκια στα χέρια. Με ιδία μέσα. Με το δικό μας λεωφορείο. Από ό,τι είδαμε από ψηλά, η μία από τις δύο κινδύνευσε πραγματικά. Έχει περάσει. Είναι το. Τη Κορέλκο. Η Κορέλκο και εδώ πέρα τις αναγεννήσεις ώστε να τα βγει μέσα. Η αναγέννηση δεν έχει πάρει τόσο. Όχι, δεν έχει πάρει. Και ούτε πολίτης έτσι, ούτε με αναπαστικά, ούτε ένας. Μπορούμε να μιλήσουμε στους ανθρώπους τώρα όλους, να πούμε δύο λόγια. Τώρα είμαστε στο δυτικό τμήμα. Ναι, εκεί που βλέπαμε τις αιστείες που βλέπαμε. Κάτω στην χαράδρα. Πού είναι το κλεισάκι που βλέπαμε πάνω. Το κλεισάκι είναι αυτό εδώ. Α, είμαστε πάνω εδώ. Τώρα κατάλαβα. Εδώ που υπάρχουν κάποιες μικρές. Εδώ έγινε χτες έσβηση και πυρκαγιά και στο κομμάτι εδώ. Και έχουμε βγάλει την εγκατάσταση από εδώ. Από εδώ στο σωλήνα και έχει πάει κάτω γύρω στα 3 χιλιόμετρα κάτω. Εδώ που βλέπει τον καπνό. Ο πρόεδρε που σταματήσει. Είχαμε γύρω στα 12 ελπιστριοφόρα της περιφέρειας και του στρατού. Το πιο κρίσιμο κομμάτι πάντως είναι εδώ για να εδώ, μην και στις κεραίες και πέρα. Και μπαίνανε και ανοίγανε τις ζώνες αυτές. Παντού θα δείτε ζώνες. Επειδή λένε δεν υπήρχαν έστω και αυτή τη στιγμή που γινόταν 12 μηχανήματα δουλεύανε ασταμάτητα εδώ πέρα. Αλλά το πεύχο δυστυχώς δεν έλεγε το πιστό. Λειτουργεί το πεύχο τόσο περίεργο. Σβήνεις εδώ και πέφτεις εκεί κάτω από ένα κουτάρι. Βλέπεις 4-5 μποφόρ. Εδώ είναι τελείως διαφορετικές. Αλλά έχει οι ρυπές που είναι φορτίζει, κάνει... Ειδικές συνθήκες. Το πυρκά είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ειδικές είχε να το πούμε από τις κεραίες. Βλέπετε όλο αυτό το μέτωπο που έρχεται μέχρι εδώ πέρα, το οποίο μας πήγαινε στο δρόμο κάτω. Αυτό ήταν που δώσαμε τη μεγαλύτερη βαρύτητα και μετά πέσαμε σε αυτό εδώ. Πάντως τώρα θέλει γρήγορη. Θέλει. Στον ένα τριήμερο. Θέλει δουλειά και δεν θέλει πολύ δουλειά. Γιατί με τους αμερικανικούς. Ναι, βέβαια. Μπορεί να μας κάνει πρόβλημα. Ειδικά σήμερα είναι πιο επικίνδυνο. Μην έχουμε κανένα τύχημα. Ο αρχηγός του σώματος είμαι. Θα σας μιλήσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Προς όλες τις δυνάμεις να εκφράσω την αμέριστη συμπαράσταση και εγνωμοσύνη, την απέραντη εγνωμοσύνη εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας και θέλω να πιστεύω για λογαριασμό ολόκληρου του ελληνικού λαού για την σκληρή προσπάθεια που καταβάλλεται όλες αυτές τις μέρες. Γνωρίζω ότι πολλοί από εσάς βρίσκεστε για 4 συνεχόμενα μερόνυκτα εδώ,
αλλά καταφέρατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να περιορίσετε μια καταστροφική πυρκαγιά. Ευτυχώς δεν έχουμε θύματα, ανθρώπινες ζωές. Έχουμε τον περιορισμό της καταστροφής μέσα από τις υπεράνθρωπες προσπάθειές σας. Χρειάζεται εγρήγορση, αλλά θέλω να σας εκφράσω τη βαθιά μας εγνωμοσύνη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε θερμά για ό,τι κάνετε. Και από Αριδαία, είδαμε από όλη την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα έχουν έρθει δυνάμεις, από όλη την Ελλάδα έχουν έρθει εδώ να μας βοηθήσουν. Διότι όπως καταλαβαίνετε, οι δυνάμεις μόνο της Αττικής δεν έφταναν, γιατί είχαμε και τις πυρκαγιές της Ζακύνθου και της Ηλίας. Οπότε έτσι θα χρειάστηκε να μετακινήσουμε δυνάμεις από όλη την Ελλάδα. Και νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό μας, ο οποίος ήρθε. Για μας είναι μεγάλη βοήθεια. Εγώ νομίζω ότι αυτούς πρέπει να ευχαριστήσουμε. Πέρα από τους πυροσβέστες και την ηγεσία τους, είναι τοπική αυτοδιοίκηση, τους εθελοντές και τους εθελοντές δασοπυροσβέστες, αλλά και τους ανθρώπους εδώ της τοπικής κοινωνίας, που χωρίς πανικό, με ψυχραιμία, με συντονισμό, ανταποκρίθηκαν. Σωστά. Και έδωσαν μια σκληρή μάχη. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, γιατί ακόμα έχουμε δύσκολες μέρες. Τα μελτέμια του Αυγούστου κρατάνε μέχρι το τέλος του μήνα. Και βεβαίως πρέπει να έχουμε το μυαλό μας, τα μάτια μας 14 για τις αναζωπυρώσεις. Σωστό. Θέλω να πω όμως ότι παρά τις δυσκολίες, τις εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες και το αντίξω της μορφολογίας του εδάφους, που πολλές φορές δημιουργεί τεράστια προβλήματα, καταφέραμε να ελέγξουμε μια δύσκολη πυρκαγιά. Η εικόνα από ψηλά, γιατί είστε... Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι μιας απόλυτα ελεγχόμενης κατάστασης. Βεβαίως υπάρχουν και πρέπει να δούμε τώρα, θα πάμε σε σύσκεψη στο Μαξίμου με τους αρμόδιους υπουργούς για να δούμε άμεσα τα μέτρα αποκατάστασης. Θέλω να πω όμως ότι η καταστροφή είναι σε έκταση περιορισμένη. Γύρω στα 15.000 στρέμματα περίπου. Να σας δώσω ένα μέτρο σύγκρισης. Η αντίστοιχη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή το 2009, που ξεκίνησε από το ΣΕΣΙ και έφτασε στο Γραμματικό, έκαψε 150.000 στρέμματα. Δηλαδή είναι 10 φορές μικρότερη. Αυτό χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των ανθρώπων, μέρα και νύχτα, αυτές τις 4 μέρες, και της τοπικής κοινωνίας. Αποφύγαμε τα χειρότερα. Αυτό έχει σημασία και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Εγώ και στις κάμερες, το είπα και στους ίδιους, ένα μεγάλο ευχαριστώ, μια βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που με υπεράνθρωπες προσπάθειες όλες αυτές τις μέρες κατάφεραν να προστατεύσουν το δασικό πλούτο και τις περιουσίες των πολιτών εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Ναι. Εδώ με το πυροσβεστικό, παιδιά. Αλλά και ο αρχηγός μας εχθές συντόνισε την πυρκαγιά από πάνω από το ελικόπτερο. Θέλω να το πω αυτό. Είναι ο ηγέτης να πηγαίνει μπροστά. Εγώ έτσι είμαι μαθημένος. Μου αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί μετά ποιος δεν θα έρθει μαζί. Αυτό πάντως που κάνετε, ρε παιδιά, δεν μπορεί να το εκφράσει κανείς την εγνωμοσύνη που αισθανόμαστε και δεν ξεπληρώνεται με τίποτα. Γιατί εσείς τώρα έχετε να κοιμηθείτε 4 μέρες. 4 μέρες μέσα στη φωτιά. Με κίνδυνο τη ζωή σας και με αυτοθυσία για να σώσετε ανθρώπινες ζωές. Και εσείς το ίδιο δεν κάνετε. Όχι, θέλω να αισθάνομαι έστω αν μπορεί στο παραμικρό να δώσουμε, να επιβραβεύσουμε την προσπάθειά σας. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι Έλληνες, αυτό θέλω να πιστεύω, σας εκφράζουν μια απέραντη και βαθιά γνωμοσύνη. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας αγαπάμε πολύ. Να είστε καλά. Φωτοδορυφορικό εδώ, θα το στείλουμε από εδώ. Είναι μια ειδική δύναμη, η οποία πραγματικά δίνει μεγάλη, κάνει μεγάλη προσπάθεια. Αυτά, όπως βλέπετε. Εδώ είναι τη ζυγιά, τα παιδιά, τα χέρια. Πού ήσασταν πριν, παιδιά? Σε διάφορα σημεία όπου υποστεί ανάγκη. Δηλαδή είμαστε πεζοπόρο, οπότε όπου χρειάζεται κατευθυνόμαστε. Κατόπιν εντολών. Πώς σας έλεγε πατρέτος? Πού? Τη Μάνη. Είμαστε από τη Μάνη. Από τη Μάνη, ε. Είμαστε από τη Μάνη. Όλη η ομάδα. Α, όλοι από τη Μάνη είστε. Όλοι από τη Μάνη. Ήσασταν και εκεί, φανταζόμαστε. Ευτυχώς εκεί έχουμε ησυχία, δεν έχουμε... Τώρα είναι αυτές τις τελευταίες μέρες.
έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν σαν διοικητής Καραμάτας πολλές φορές με τους ανθρώπους που έχουμε συνεργαστεί. Μας φτάνει πάρα πολύ. Έχουν ένα πολύ αξιόλογο κλιμάκιο στη Μάνη και κάνουν σπουδαία δουλειά. Είχαμε στην Αμαλιάδα προχθές. Προβληματισμένος αλλά και ανακουφισμένος στο τέλος, τον είδαμε να χαμογελά ο Πρωθυπουργός από την καλή έκβαση, την αίσια έκβαση που έχει πάρει η κατάσταση εκεί στην Ανατολική Αττική. Ενημερώθηκε λοιπόν για τη χθεσινή κατάσταση που δεν ήταν καλή, αλλά και για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών στη δύσκολη και άνηση μάχη με τις φλόγες.